χάρη του Χριστού, το μάθημά μας από την Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στην Έξοδο. Διαβάζουμε το κεφάλαιο ΚΒ, 22 κεφάλαιο και εδάφιο 26. ΚΒ 26, Έξοδος, σελίδα 75. Εάν λάβεις ενέχειρον το ένδυμα του πλησίον σου, θέλεις επιστρέψει αυτό προς αυτόν πριν δύσει ο ήλιος. Διότι τούτο μόνο είναι το σκέπασμα αυτού, τούτο το ένδυμα του δέρματος αυτού, με τι θέλει κοιμηθεί. Και όταν βοήσει προς εμέ, θέλω εις ακούσει, διότι εγώ είμαι λεήμων. Δεν θέλεις κακολογήσει κριτάς, ούτε θέλεις καταραστεί άρχοντα του λαού σου. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Τον πρωτόδοκό σου εκ των ιών σου θέλεις δώσει σε μέ. Ομοίως θέλεις κάμει δια των βούν σου και δια των πρόβατών σου. Επτά ημέρας θελείστε μετά της μητρός αυτού, την ογδόην ημέραν θέλεις δώσει αυτό εις εμέ. Και άνδρες άγιοι θέλετε είστε, και κρέας θριάλωτον εν το αγρό δε θέλετε φάγει, εις των σκύλων θέλετε ρίψει αυτό. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδήν φήμην. Δεν θέλεις συμφωνήσει μετά του αδίκου, δια να γίνεις ψευδομάρτης. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς εν κακό. Ούτε θέλεις ομιλήσει εν κρισιολογία, ώστε να κρίνεις κατόπιν πολλών και να διαστρέψεις κρίσιν. Ουδέ θέλεις αποβλέψεις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Και αν απαντήσεις τον βούν του εχθρού σου ή τον όνον αυτού πλανόμενον, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Εάν είδεις τον όνον του μισόντος σε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού και ήθελες αποφύγει να βοηθήσει αυτόν, εξάπαντος θέλεις συμβοηθήσει αυτόν. Δεν θέλεις διαστρέψει το δίκαιον του πένιτό σου εν τη κρίση αυτού. Άπεχε από αδίκου υποθέσεως και μη γίνεις αιτία να θανατωθεί αθώος και ο δίκαιος, διότι εγώ δεν θέλω δικαιώσει τον ασεβή. Και τα δώρα και δώρα δεν θέλεις λάβει, διότι τα δώρα τυφλώνουσι και τους σοφούς και διαστρέφουσι τους λόγους των δικαίων. Αμήν. Συνεχίζοντας λοιπόν με ένα εκπληκτικό τρόπο, σε λεπτομέρεια, ο Θεός τις διατάξεις αλλά και τις προτροπές αλλά και την ομοθεσία του, ο Θεός μέσω του Μωυσή στο λαό Ισραήλ, φτάνουμε στο σημείο του ενέχειρου. Αφού μιλήσαμε ότι δεν δανείζει ο χριστιανός με τόκο, ούτε περιμένει ανταπόδοση, αλλά ακόμη περισσότερο στην Καινή Διαθήκη λέει ο Χριστός μας ότι όποιος σου ζητήσει δάνειο και εφόσον μπορείς του το δίνεις, χωρίς να περιμένεις την επιστροφή του. Τώρα έρχεται να μιλήσει για ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερος σοβαρό στη λεπτομέρειά του. Εάν λάβεις ενέχειρο το ένδυμα του πλησίον σου, και ενέχειρο λαμβάνεις όταν δανείζεις χωρίς τόκο, από φόβο μην τυχόν και δεν στο επιστρέψει. Είναι αυτός ο φόβος, αδερφοί, που υπάρχει όταν οι διαλογισμοί, όταν κάνουμε κάτι καλό που έρχεται στη συνέχεια. Η καρδιά μας θέλετε, ο πονηρός θέλετε, έρχεται λέγοντας δεν έκανες καλά, δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, ή ακόμη χειρότερα κορόιδο πιάστηκες. Αυτό είναι συνηθισμένο πάρα πολύ, όχι τότε και τώρα και πάντοτε θα είναι. Γιατί? Γιατί αυτοί είμαστε και η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Και έχει συνέπειες αυτό. Γιατί όταν κάνεις κάτι με την καρδιά σου και μετά έρθουν οι σκέψεις, οι διαλογισμοί, οι επιθέσεις από τον εχθρό, όπως θέλετε πέστε, και μετανοείς για το καλό, όπως όταν μετανοούμε για το κακό εξαφανίζεται, έτσι όταν μετανοούμε και για το καλό, το καλό εξαφανίζεται. Μετάνοια είναι μία γόμα που σβήνει. Και επειδή όλοι είμαστε ομοιοπαθείς, δεν πιστεύω ότι αυτό το έχω πάθει μόνο εγώ, αλλά και το έχω ακούσει. Είναι πολύ σοβαρό λάθος
να μετανοείς για αυτό που έκανες με χαρά και πολλές φορές στο όνομα του Χριστού και πολλές φορές ως πλάχνα Χριστού και πολλές φορές από οδηγία Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και έρχεται ο Θεός τώρα να καλύψει. Τότε να καλύψει αυτή την παγίδα του διαβόλου για κάθε έναν από μας που πάρα πολύ εύκολα και πολύ συχνά συμβαίνει σε όλους μας. Γι' αυτό λέει έλαβες ενέχειρο από το φόβο μην τυχόν και το δάνειό σου δεν σου επιστραφεί έστω και αν το έδωσες άτοκο. Και το ενέχειρο είναι το ένδυμα του πλησίον σου. Πρόσεξε. Θα το επιστρέψεις πριν νυχτώσει. Κοιτάξτε τι διόρθωση κάνει ο Λόγος του Θεού για τους ανθρώπους τότε, αλλά και για όλους μας σήμερα. Θα το επιστρέψεις πριν νυχτώσει. Καλά θα το κρατήσω μόνο λίγες ώρες. Κακώς το πήρες. Κακώς ζήτησες εξασφάλιση για πράγματα στην Καινή Διαθήκη, δε ακόμη περισσότερο. Δεν ζητάμε εξασφάλιση, αδερφοί, για την ανταμοιβή του καλού που κάνουμε. Ο μισθός μας είναι άνωθεν. Δεν περιμένουμε εμείς μισθαποδοσία στη γη από ανθρώπους. Εμάς η μισθαποδοσία μας είναι ουράνια. Είναι λοιπόν αυστηρός ο Λόγος του Θεού σε αυτόν που παίρνει ενέχειρο για να εξασφαλίσει τη ζωή του από φοβίες, λέγοντας σκέψου ότι αυτός ο άνθρωπος από τον οποίο πήρε ενέχειρο και αναγκάστηκε για να σε βεβαιώσει ότι θα σου επιστρέψει το δάνειο, να σου δώσει το μοναδικό του επένδυμα που έχει, σκέψου τον, σπλαχνίσου τον, γιατί θα νυχτώσει και θα κρυώνει. Θα μου πεις ο Θεός ενδιαφέρεται για να μην κρυώνουμε. Βέβαια. Γι' αυτό τι λέει. Εάν έχετε, και αυτό είναι το απαραίτητο που θέλει ο Θεός να εξασφαλίζει στα παιδιά του, τροφάς και σκεπάσματα. Φοβερό. Δηλαδή δεν εξασφαλίζει ο Θεός ζωή ανθόσπαρτο. Εκείνο που σου λέει δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο, τα παιδιά του να ζητάνε άρτο και άνθρωπο χωρίς σκεπάσματα. Το κρύο δεν υποφέρεται όπως και η πείνα δεν υποφέρεται. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τότε δεν υπήρχαν σκεπάσματα πολλά και έλεγα κρυώνω και μου λέει ο πατέρας μου, έλεγε να χορέψουμε και πηδάγαμε γύρω γύρω για να σταθούμε. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι ξαναλλάζουν τα πράγματα. Το πετρέλαιο είχε πάει εκεί πάνω, σταμάτησαν να παίρνουν πετρέλαιο οι άνθρωποι. Εκείνο όμως που δεν αλλάζει ποτέ είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά και κάτι άλλο, αδερφοί, δεν αλλάζει ποτέ. Η καρδιά του ανθρώπου δεν αλλάζει. Είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου. Μόνο ο Θεός μπορεί να την αλλάξει, αλλά μόνο με τη συγκατάθεση του ίδιου. Τη βλέπω την καρδιά μου που είναι απατηλή και πάω και λέω Κύριε διόρθωσέ τη σε παρακαλώ. Δεν υποφέρεται. Δεν την αντέχω αυτή την καρδιά. Θέλει διόρθωση. Και στην Καινή Διαθήκη κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα ο Χριστός. Δεν λέει αν δεν το κάνεις χάθηκες όπως την παλαιά. Λέει, αν δεν μπορείς να το κάνεις, θα το κάνω εγώ για σένα. Δόξα να έχει ο Θεός. Αυτός είναι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, αδερφοί. Και λοιπόν συνεχίζει λέγοντας, εάν δεν του το επιστρέψεις και κρυώσει το βράδυ και βοήσει προς εμένα, εγώ θα τον ακούσω και εσύ χάθηκες. Βλέπετε, αδερφοί, που στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είναι μακριά από τον άνθρωπο. Γι' αυτό και το λέει τόσο ωραία
ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, που θέλω μια φορά ακόμη να το διαβάσουμε γιατί πάντοτε μ' αρέσει. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνη προς τον Θεόν. Εάν δεν δικαιωθούμε, εάν δηλαδή στα μάτια του Θεού δεν φανούμε δόκιμοι και δεν μεταμορφώσει την καρδιά μας από απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη σε απαλή και τρυφερή, ώστε να σπλαχνίζεται, δεν έχουμε ειρήνη με το Θεό. Μας δικαιώνει ο Θεός και μπαίνοντας ενδιάμεσα μόνος μεσίτης ο Χριστός, στο Θεό και σε μας, μας φέρνει σε ειρήνη με το Θεό. Εάν δεν έρθει ο Χριστός ανάμεσα στο Θεό και σε μας, είμαστε σε πόλεμο με το Θεό. Και δεν σημαίνει ότι όταν αναγεννηθούμε ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Αν χάσουμε την πίστη μας, δικαιωθέντες εκ πίστεως, αν χάσουμε την πίστη μας, αρχίζουμε και αμφισβητούμε τα πάντα. Αυτό θα πει χάνω την πίστη μου, αμφισβητώ το Λόγο του Θεού, την αγάπη του Θεού, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη φροντίδα του Θεού. Τα αμφισβητώ. Με αποτέλεσμα δεν είμαι πια σε ειρήνη με το Θεό. Μπορεί και να το αβάζω και με το Θεό. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ανθρώπους να βλαστημάνε το Θεό στον κόσμο ή να παραπονιόνται στο Θεό εδώ στη γη. Αυτό σημαίνει τι? Ότι δεν υπάρχει ειρήνη ανάμεσα στο Θεό και σε σένα και σε μένα. Γιατί? Γιατί έχασα την πίστη μου. Τι θα πει έχασα την πίστη μου? Δεν εμπιστεύομαι πλέον την αγάπη του Θεού. Και αν ευπίστεως, κανείς δεν ευαρεστεί το Θεό. Και χωρίς πίστη δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Και τι γίνεται ο άνθρωπος? Ένας τέος χριστιανός ή ένας χριστιανός που περπατάει χωρίς πίστη. Άρα δεν ευαρεστεί το Θεό. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο στην Καινή Διαθήκη για τα σπλάχνα, που είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε για να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Διότι οι κρίσεις του Θεού στη ζωή σου και εδώ και πάντοτε, γιατί πάντοτε είμαι θα υποκρίσει. Στο Θεό ανήκει να εφοράπει πάντα στους ανθρώπους. Τι θα πει κρίση? Μας δοκιμάζει ο Θεός. Δεν μας καταδικάζει, μας δοκιμάζει. Γι' αυτό και φέρνει και τις δοκιμασίες ο Θεός. Και μάλιστα έχει λόγους για την παιδεία, για να μας αυξήσει τη σχέση μας, να μας εκπαιδεύσει με το Θεό. Δεύτερον, για την καρποφορία, ώστε μέσα από την ταλαιπωρία της δοκιμασίας να έχουμε καρπό. Και τρίτον, για το έλεος, να μας προφυλάξει από ένα μεγαλύτερο κακό. Διότι η κρίση θα είναι ανήλαιος του Θεού σε αυτόν που δεν έκανε έλεος εν τέλει. Γιατί μπορεί κάποια στιγμή να θυμώνεις, αλλά στο τέλος πρέπει να κάνεις έλεος και γρήγορα μάλιστα. Ταχαίως να μετανοείς και να κάνεις έλεος. Γιατί αν δεν κάνεις έλεος, η κρίση θα είναι ανήλαιος στη ζωή σου. Δεν μπορείς να τα βάλεις με το Θεό. Θα φωνάξει, θα βοήσει αυτός τον οποίον αδίκησες, αδικείς, γιατί δεν έκανες έλεος. Μπορεί να έχεις χίλια δίκια, αλλά το δίκιο το έχασες όταν δεν κάνεις έλεος. Μπορεί να έχει χίλια άδικα. Δεν παθαίνει τίποτα όταν δεν κάνεις έλεος. Δεν εξαρτάται η εύνοια του Θεού στη ζωή μας από τη συμπεριφορά του άλλου. Η εύνοια του Θεού στη ζωή μας εξαρτάται από τη συμπεριφορά τη δική μας προς τον άλλον. Εμείς πώς συμπεριφερόμεθα. Και δεν θέλω να έχω μπροστά μου ένα Θεό που είναι ανήλαιος. Ανήλαιος. Γιατί δεν κάνω έλεος. Τι πρέπει να κάνω, Χριστέ μου, πλημμύρισε την καρδιά μου με την αγάπη σου δια Πνεύματος Αγίου για να είμαι αληθινά γιος σου, να σου μοιάζω, να σε μιμούμε, να περπατάω εν αγάπη, για να απολαμβάνω τι? Όχι την ανήλαιον κρίση, αλλά να απολαμβάνω τα σπλάχνα και το έλεος σου. Μερικές φορές όμως, λένε, επειδή φοβάμαι το Θεό, γι' αυτό είμαι ανήλαιος. Φοβάμαι μην κάνω λάθος. Και έρχεται και το διορθώνει γι' αυτό ο Λόγος του Θεού. Και μάθε ότι το έλεος πάντα όταν το κάνεις,
καυχάται της κρίσεως. Και μάλιστα το κείμενο λέει κατακαυχάται κατά της κρίσεως. Εάν δηλαδή η πρόθεσή σου είναι σπλάχνα εκτιρμών και λάθος να κάνεις, ο Θεός δεν το λογαριάζει. Είναι, συγχωρέστε με για την έκφραση, είναι το μυστικό για να κερδίζουμε το Θεό, την εύνοια του Θεού. Να κάνουμε έλεος. Και το έλεος τι σημαίνει? Συγχωρούμε, μακροθυμούμε, ελπίζουμε, υπομένουμε, πάντοτε εν αγάπη. Εάν κάνεις έλεος, όπως ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος, εάν μοιάσεις αυτό, τότε ο Θεός παραβλέπει πάρα πολλά σφάλματά σου. Παραβλέπει πάρα πολλά λάθη. Του είσαι χρήσιμος. Μην πέσουμε λοιπόν, αδελφοί, και μην πέφτουμε ποτέ στην παγίδα να μετανοούμε για το καλό ή στην παγίδα να είμαστε αυστηροί με τον άλλον. Αυστηροί με τον εαυτό μας θα είμαστε. Και επιβάλλεται. Με τον άλλον τι θα είμαστε? Επιικείς, σπλαχνικοί, συγχωρητικοί. Δεν θα τον βλέπουμε και θα θυμώνουμε. Ξέρεις τι μου έκανε? Άστα να τα βρει με τον Κύριο αν σου έκανε. Εμείς τον βλέπουμε και τον αγαπάμε. Ό,τι και να μας έχει κάνει. Γιατί? Γιατί ενδιαφερόμαστε να έχουμε την εύνοια του Θεού στη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε το έλεος του Θεού στη ζωή μας. Να απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού στη ζωή μας. Που σημαίνει ότι έρχεται ο Θεός κοντά μας σπλαχνικός, αν και δεν ταξίζουμε. Έρχεται ο Θεός κοντά μας με χάρη, συγχωρητικότητα, αν και δεν το αξίζουμε. Όταν όμως είμαστε θυμωμένοι, με φιλονικία, με φθόνο, με ζήλια, με αγανάκτηση, με παράπονο, στην κρίση, η κρίση του Θεού θα είναι ανήλαιος στη ζωή μας. Γιατί ταλαιπωρούμε? Γιατί δεν έχεις έλεος. Γιατί δεν συγχωρείς. Γιατί δεν κάνεις πίσω, δεν μακροθυμείς. Θα ταλαιπωρείσαι. Μα αυστηρός είναι ο Θεός. Αγαθός είναι ο Θεός. Θέλει να του μοιάζεις, να του μοιάζουμε. Συνεχίζουμε. Δεν θέλεις κακολογήσει κριτάς, ουδέ θέλεις καταραστεί άρχοντα του λαού σου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, αδερφοί, ότι ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Υπάρχει τάξη στην Εκκλησία, στη ζωή μας, στην οικογένειά μας, και στην προσωπική μας ζωή, και στην εκκλησιαστική ζωή, και στην οικογενειακή ζωή, και στην επαγγελματική ζωή. Υπάρχει τάξης. Και ποια είναι η τάξης? Ο Λόγος του Θεού. Και μάλιστα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε όλα έχει δώσει κατευθύνσεις ο Λόγος του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει τάξης. Υπάρχουν οι διακονίες, τους οποίους σεβόμαστε γιατί μας υπηρετούν και θα δώσουν λόγο στο Θεό. Υπάρχουν οι πρεσβύτεροι, τους οποίους αγαπάμε γιατί επιμελούνται τις ψυχές μας. Εάν τα αλλάξουμε αυτό, τότε η κρίση θα είναι ανήλαιος πάλι. Όταν μέσα στην καρδιά μας το βγάλουμε και αρχίζουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε, με όποιο μέτρο κρίνεις, με αυτό το μέτρο θα κριθείς. Εάν κατακρίνεις, θα κατακριθείς. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά στον Ιούδα, για να δω αν πράγματι θυμάμαι καλά, λέει ο Λόγος του Θεού. Ομοίως δε και ούτι ενυπνιαζόμενοι, τη μεν σάρκα μιένουσι, τη δεν εξουσίαν καταφρονούσι και τα αξιώματα βλασφημούσι. Το ξαναδιαβάζω. Την εξουσία καταφρονούν και τα αξιώματα περιφρονούν βρίζοντάς τα. Φοβερό αμάρτημα αυτό. Με μεγάλη καταδίκη. Και ποια είναι η εξουσία? Πάσα εξουσία είναι από το Θεό δοσμένη. Είτε γήινη, είτε πνευματική, είτε ανθρώπινη, πάσα εξουσία. Όταν βλέπεις εξουσία, είναι από το Θεό δοσμένη. Εξουσία, παραδείγματος χάρη, έχει ο πατέρας στην οικογένεια. Μην
μην το καταφρονείς αυτό. Να προσεύχεσαι να δίνει σοφία και σύνηση εις πάντας τους όντας εν αξιόμαση. Και όχι μόνο τους κυβερνώντας, βεβαίως και τους κυβερνώντας, και προσέχτε αδερφοί, στην Εκκλησία δεν έχουμε αντιπολίτευση. Πουθενά. Σε καμία εξουσία δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι από το διάβολο. Στην Εκκλησία υπάρχει εμπιστοσύνη, σεβασμός, υπακοή, αναγνωρίζοντας ότι πάσα εξουσία πάνω στη γη είναι δοσμένη από το Θεό. Ούτε αντιπολίτευση στον μπαμπά, ούτε αντιπολίτευση τα παιδιά στη μαμά, ούτε αντιπολίτευση πουθενά. Εφόσον έχει εξουσία, η εξουσία είναι δοσμένη από το Θεό. Γι' αυτό τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, ποια είναι η εντολή του Θεού. Να προσευχόμαστε εις πάντας τους όντας, για πάντας τους όντας εν αξιόμαση, γιατί με την προσευχή μας γίνονται δύο πράγματα. Ο Θεός επεμβαίνει στην καρδιά τους, στη λογική τους, στη σοφία τους, στη γνώση τους, ταυτόχρονα όμως και εμείς ζούμε βίον ησύχιον και ατάραχον. Για να ζεις βίον ησύχιον και ατάραχον εν πάση ευσεβία και σεμνότητα, το ξαναλέω, για να ζούμε σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία, για να ζεις βίον ησύχιον ατάραχον εν πάση ευσεβία και σεμνότητα, πρέπει να προσεύχεσαι για αυτούς που είναι σε εξουσία ή για αυτούς που έχουν εξουσία πάνω σου. Σέβεται την εξουσία, γιατί είναι Θεός τάξεως και ευσχημοσύνης. Η δεύτερη σφραγίδα, το πρώτο έργο του Αντίχριστου που θα κάνει όταν πάρει εξουσία από το διάβολο στη γη, είναι η κατάργηση της ενόμου τάξεως. Καταργείται η ενόμος τάξης. Για σκεφτείτε τώρα, εμείς να καταργούμε την ενόμον τάξη έστω και σε περιορισμένο δείγμα. Πόσο ο Θεός αντιτάσσεται, και μάλιστα λέει η Γραφή, για να καταλάβουμε καλά, και ο Μιχαήλ ακόμη, ο Αρχάγγελος, όταν αγωνιζότανε με το διάβολο τον αποστάτη, επειδή ήταν ανώτερος στη τάξη χερούβ επισκιάζων, παρόλο που ο Μιχαήλ ήταν Αρχάγγελος και ήταν στην άμεση παρουσία του Θεού και έχει εξουσία από το Θεό, ο διάβολος που είχε χάσει την εξουσία του, επειδή όμως ήταν ανώτερος στην τάξη χερούβ επισκιάζων, όταν φιλονικούσε με το διάβολο περί του σώματος του Μωυσέως που ήθελε να το κλέψει, αλλά εδώ είναι και η προτύπωση της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους, δεν ετόλμησε να επιφέρει εναντίον του διαβόλου κατηγορίαν βλάστημων, αλλά τον παρέδωσε στον Κύριο, Κύριος να σε επιτιμήσει. Και έχουμε ένα μεγάλο όπλο, αδερφοί, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Και δεν το έχω πει πολλές φορές, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Όταν βλέπω ότι κάτι δεν τα καταφέρνω με κάποιον, είναι δύσκολος. Δεν ακούει. Του λες, του ξαναλες, προσεύγεσαι. Είναι ένα δύσκολος άνθρωπος. Έχουμε ένα ωραίο μυστικό. Να τον αφιερώνουμε στον Κύριο. Είτε αυτός είναι μέλος οικογένειας, μέλος της εκκλησίας, μέσα στη δουλειά, έξω στον κόσμο. Δεν τα καταφέρνεις. Δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Πας να προσευχηθείς και να πεις, Κύριε, εγώ έκανα όλες μου τις προσπάθειες. Απέτυχα. Προσευχήθηκα, απέτυχα. Τώρα τον αφιερώνω σε σένα, γιατί εσύ ξέρω ότι θα πετύχεις. Και ξέρετε τι θα γίνει. Θα γίνουν θαύματα. Μεγαλεία κάνει ο Θεός. Όταν πας και ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό, αναγνωρίζοντας ποια είναι η ταπείνωση. Ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ πια. Με το παιδί μου, με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου, με τον πατέρα μου, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τον αφιερώνω σε σένα. Από εκεί και πέρα, αδερφοί αγαπητοί, επεμβαίνει ο Χριστός δυναμικά. Γιατί λέει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Ό,τι αν ζητήσετε εν το ονόματί μου θα το κάνω εγώ. Εάν μάλιστα υπάρχει και κάποιος που επίσης
από αυτό το πρόσωπο ή από αυτή την κατάσταση ταλαιπωρείτε μαζί σου και συμφωνήσετε να το αφιερώσετε μαζί στο Θεό, όχι για κατάρα, για επέμβαση. Και εμείς αφιερώνουμε κάτι στο Θεό για να κάνει ο Θεός επέμβαση ευλογίας. Δεν αφιερώνουμε στο Θεό να κάνει επέμβαση κατάρας. Αλλά ο Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. Εμείς το βγάζουμε από πάνω μας, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρούμεθα. Γι' αυτό λέει «Παν βάρος ρίψατε επ' αυτόν». Γιατί μερικά πρόσωπα είναι βάρος. Δεν είναι αστεία, είναι βάρος. Όταν κάνουν ό,τι θέλουν. Παν βάρος. Και μας δίνει το δικαίωμα ο Θεός. Όπως επίσης μας δίνει το δικαίωμα αν μας ταλαιπωρεί μια αμαρτία. Και την ευκόλως εν περιπλέκουσα ημάς αμαρτία, ρίψατε σε αυτόν. Άρα λοιπόν έχω ό,τι πρόβλημα και να έχω. Από άνθρωπο, από την καρδιά μου, από πάθη μου, από αδυναμίες μου, από λάθη μου. Ο κάθε τι που με βαραίνει, έχω το δικαίωμα να πάω να το ρίξω στον Κύριο, πολύ καλύτερα μαζί με κάποιον που επίσης ταλαιπωρείται, να το ρίψουμε στο Θεό με σύμφωνη γνώμη και ο Θεός θα ενεργήσει. Και ενεργεί θαυμαστά. Ενεργεί, κάνει μεγαλεία ο Θεός. Αυτό να το θυμάστε πάντοτε, αδερφοί. Τι θα κάνει ο Κύριος στη ζωή σου, μεγαλεία θα κάνει. Αυτό είναι το σλόγγαν μου, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Κοιτάω εδώ, κοιτάω και τι θα κάνεις εδώ, Κύριε, και αμέσως βγαίνει από μέσα μου, μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Τι θα κάνει, μεγαλεία θα κάνει. Γιατί αυτό κάνει ο Θεός πάντοτε. Κάνει ψιλοπραγματάκια. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Άρα λοιπόν ούτε κακολογούμε κριτές που βάζει ο Θεός, γιατί τους κριτές τους έβαζε ο Θεός. Τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός. Τους πρεσβυτέρους τους θέτει το Πνεύμα το Άγιο. Τα χαρίσματα τα βάζει το Πνεύμα το Άγιο. Εξουθενούμε προφητεία, είναι αμαρτία μεγάλη, παράβαση. Δεν εξουθενούμε ούτε τους δούλους του Θεού που μας υπηρετούν και θα δώσουν λόγο για μας, ούτε τις ενέργειες του Θεού, ούτε τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μας επιτρέπεται. Κακολογούμε κριτές και καταρώμεθα άρχοντες. Τους κριτές τους βάζει ο Χριστός και τους άρχοντες, μάλλον αλλιώς, τους κριτές τους βάζει άμεσα ο Χριστός, τους άρχοντες τους βάζει έμεσα ο Χριστός. Έμεσα με εκλογές, με τις διατάξεις της νομοθεσίας. Δηλαδή ποιος βάζει το διοικητή του νοσοκομείου, εξουσία. Ο υπουργός, ο Θεός τον έβαλε. Και προσευχόμαστε να του δίνει σοφία, ώστε τα πάντα να τα συνεργεί ο Θεός για το αγαθόν. Πολύ μεγάλη προσοχή, έχει συνέπειες αδερφοί, να κακολογούμε, δηλαδή να καταστρέφουμε την τάξη που ο Θεός και την ένομον τάξη που ο Θεός έχει βάλει σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Το εργοστάσιο, στο γραφείο, στο κατάστημα, στο δρόμο, στην αστυνομία, στην τροχέα. Δεν κατηγορούμε. Θα μου πεις είσαι πάντα νόμιμος. Δεν είμαι πάντα νόμιμος. Αλλά εάν δεν κάνω το σωστό, λέω Κύριε, πάω να τσακωθώ και με αυτόν, ναι. Μου βάλε κλίση. Έκανες αυτό, το έκανα, τι να κάνω. Και δεν υποστώ τις συνέπειες. Αλλά δεν θα κακολογώ. Και δεν θα αντιτάσσομαι και δεν θα αντιστέκομαι. Αδελφοί, αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Δηλαδή έρχεται κακό στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός είναι εκδικητής. Ο Θεός υπερασπίζεται αυτούς στους οποίους έδωσε εξουσία. Δεν τους περασπίζεται άνθρωπος. Ούτε περασπίζονται αυτοί τον εαυτό τους. Ας σκεφτείτε τώρα, αρχίζουμε να βρίζουμε τον Πρωθυπουργό. Του κάνουμε τίποτα. Όχι, στον εαυτό μας κάνουμε κακό.
Μεγάλο κακό. Γιατί είμαστε από άλλο κόμμα. Ο χριστιανός δεν έχει κόμματα. Το πολίτευμά μας εμάς είναι στον ουρανό. Να μην κάνουμε λάθη που έχουν συνέπειες και στην προσωπική μας και στην οικογενειακή μας ζωή και έχουν συνέπειες στην εύνοια του Θεού. Χάνουμε την εύνοια του Θεού. Ο Θεός λέει να υποτασσόμεθα, να υπακούμε ακόμη και στους μεγαλυτέρους, ακόμη και στους αλλήλους, πόσο μάλλον στις αρχές και τις εξουσίες που βάζει ο Θεός. Άμεσα με διακονίες, χαρίσματα, Πνεύματος Αγίου κλπ. Και έμεσα από την νομοθεσία του κάθε κράτους. Αλλά και τους μεν και τους δε ο Θεός τους βάζει. Και μας λέει μάλιστα η κάλπη ρίπτεται. Συγγνώμη, η ψήφος ρίπτεται στην κάλπη. Το αποτέλεσμα όμως δεν το βγάζουν άνθρωποι. Ο Θεός το βγάζει. Γιατί ο Θεός διεγείρει τις καρδιές των ανθρώπων. Μην ξεχνάμε αδερφοί, το πολίτευμά μας είναι εν της ουρανής. Δεν έχουμε καμία σχέση με τα πολιτεύματα του κόσμου τούτου, με την πολιτεία του κόσμου τούτου. Ο χριστιανός, ξέρετε τι είναι, πρόβατο εν μέσω λύκων. Αλλά έχει καλοποιημένα. Αυτή είναι η διαφορά. Είμαι πρόβατο, είσαι πρόβατο, αλλά έχουμε ένα ποιμένα που είχε μια μαγκούρα, τι να σας πω. Άμα έρχεται λύκος, τους πάει το κεφάλι. Τον αφήνει. Τα πρόβατα της βοσκής, θα τα αφήσει. Εγώ να μην είμαι κατσίκι και φεύγω από την προστασία του ποιμένα μου. Πρόβατο. Πάμε τώρα σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Τα σαπαρχάς του αλωνίου σου και του λινού σου δεν θέλεις καθυστερήσει. Τον δε πρωτό το κόσο εκ των ιών σου θέλεις δώσει σε μέ. Και ομοίως θέλεις κάμει δια τον βούν σου και δια το πρόβατό σου. 7 ημέρες θέλεις είστε μετά της μητρός σου, της μητρός αυτού, θέλεις είστε μετά της μητρός αυτού. Την 8η ημέρα θέλεις δώσει αυτό είσαι μέ. Τώρα μιλάμε για 2 προσφορές. Η μία είναι ο πρωτότοκος υιός σου. Και αυτό ο Θεός το έκαμε, διότι όταν ήσαν ο λαός Ισραήλ στην Αίγυπτο, η τελευταία κρίση του Θεού στους Αιγυπτίους και στο Φαραώ είναι να θανατώσει όλους τους πρωτότοκους υιούς. Από ανθρώπους μέχρι κτίνους. Όλα τα πρωτότοκα. Και μόνο τα πρωτότοκα των Ιουδαίων, των Ισραηλιτών, τα προσπέρναγε ο άγγελος, ο εκδικητής, επειδή έξω από το σπίτι τους είχαν το αίμα του αρνίου, το αίμα του Πάσχα, το αίμα που ο Θεός, όπως ο Θεός είχε διατάξει. Γι' αυτό και ο Θεός είπε, τα πρωτότοκά σας ανήκουν σε μένα. Και το πρωτότοκο τι είναι, η δύναμή μας. Έτσι λέει, αν θυμάμαι καλά, για τον Ρουβίν, ο Ιακώβ. Ο Ρουβίν ο πρωτότοκός μου, η ισχύς μου, η αρχή των δυνάμεών μου, έξοχος κατά την εξία και έξοχος κατά τη δύναμη. Το πρωτότοκος υιός είναι η ισχύς και η δύναμη του ανθρώπου. Άρα, ό,τι δύναμη έχω, να το πω πιο απλά, ό,τι δυνατότητα έχω, ό,τι ικανότητα έχω, την αφιερώνω στον Κύριο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι μερικά πράγματα που μπορώ να τα κάνω. Δεν θα τα κάνω εάν δεν το θέλει ο Θεός. Αυτό θα πει. Τη δύναμή μου είναι μερικά πράγματα που μπορώ να τα κάνω και είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ να τα κάνω. Αυτά που δεν μπορώ να τα κάνω τα αφήνω να τα κάνει ο Κύριος. Αυτά που μπορώ να κάνω ρωτάω τον Κύριο αν πρέπει να τα κάνω. Και έτσι ο άνθρωπος ζει πάντοτε στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά υπάρχουν και τα πρωτογεννήματα τα οποία ο Θεός τα θέλει. Και μάλιστα το εξηγεί πάρα πολύ ωραία ο Λόγος του Θεού στο Μαλαχία τον προφήτη λέγοντας «Με εκλέψατε». Γιατί ενώ οφείλατε τα δέκατα και τις προσφορές δεν μου τα δώσατε. Είσαστε κατηραμένοι.
και στο τέλος μάλιστα μιλάει, τότε στο τέλος, όταν θα γίνει κρίση, θα διακρίνεται τη διαφορά μεταξύ δικαίου και ασεβούς και μεταξύ δουλεύοντος των Θεών και μη δουλεύοντος των Θεών. Τώρα ποιος είναι ο δουλεύων το Θεό και μη δουλεύων το Θεό? Πάλι μας το εξηγεί πάρα πολύ ωραία στον Νεεμία ο Λόγος του Θεού. Διαβάζω, αν θέλετε να το δούμε και μαζί, 476, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο μη δουλεύων το Θεό. Και πώς, τι κάνει ο μη δουλεύων το Θεό, όπου η διαφορά θα είναι πολύ μεγάλη με τον δουλεύοντα το Θεό. Δεν είναι να κάνω ό,τι μπορώ και ό,τι νομίζω, είναι και να κάνω αυτά που πρέπει, αν και δεν μπορώ και δεν είναι και δουλειά μου. Πώς όμως? Υπάρχει ο ηθικός αυτούργος. Για να το δούμε. 10 εδάφιο από το Ιώτα Γάμα κεφάλαιο. Και έμαθον ότι τα μερίδια των Λεβιτών δεν εδόθησαν εις αυτούς από το λαό, δηλαδή τα πρωτοτόκια, τα πρωτογεννήματα, διότι οι Λεβίτε και οι Ψαλμοδοί υπηούνται στο έργο, σαν αποτέλεσμα έφυγον έκαστος των αγρών αυτού. Οι Λεβίτες λοιπόν και οι Ψαλτοδοί είχαν έργο να κάνουν, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν γιατί δεν τους εδίδονται τα πρωτοτόκια. Άρα τάκλευαν από τους Λεβίτες και τους Ψαλτοδούς αυτοί που δεν τα έδιναν, και έτσι αυτοί δεν δούλευαν το έργο του Θεού. Εμποδιζόντουσαν από τη μη προσφορά τους. Άρα όταν κλέβεις, όταν αφαιρείς από έναν άνθρωπο και τον εμποδίζεις να κάνει αυτό που είναι ορισμένο από το Θεό να κάνει, κλέβεις το Θεό. Και πώς τον εμποδίζουμε? Με χιλιάδες πράγματα. Τον εμποδίζουμε με τα λόγια μας, τον εμποδίζουμε με αυτό που είπαμε προηγούμενα, με το να μην υποτασσόμεθα, του δημιουργούμε προβλήματα. Μην δημιουργείς προβλήματα στο δούλο του Θεού, στους υπηρέτες του Θεού. Γιατί θεωρείς κλέφτης και θεωρείς μη δουλεύον τον Κύριο, γιατί δεν αφήνεις τον άλλον να δουλέψει. Εσύ έτσι κι αλλιώς δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν εμποδίζεις τον άλλον να το κάνει. Και λέει παρακάτω, ακούτε, 11 εδάφιο. Και επέπληξα τους προϊστώτες και είπα, γιατί εγκαταλείφθη ο οίκος του Θεού? Δηλαδή συνέπειες όταν εμείς δεν προσφέρουμε. Τι να προσφέρουμε? Όχι, αδερφοί, χρήματα. Τώρα στην Καινή Διαθήκη προσφέρουμε την αγάπη μας, την υπομονή μας, την ταπείνωσή μας, τη βοήθειά μας, την προσευχή μας. Όταν δεν προσφέρουμε σε αυτούς που ο Θεός έχει βάλει να εργάζονται τη δική μας συμμετοχή, κλέβουμε το Θεό. Και ο Θεός μας λογαριάζει ότι δεν δουλεύουμε εμείς το Θεό, γιατί εμποδίζουμε τον άλλον που δουλεύει να δουλεύει. Και τι λέει? Γιατί εγκατελείφθη ο οίκος του Θεού? Και ο Νεεμίας λέει, σύναξα αυτούς και κατέστησα αυτούς στη θέση αυτών. Τότε έφερε πάσο Ιούδας εις τα σαποθήκα στο το δέκατον του σίτου και του ίνου και κατέστησε φυλακάς και άρχισε να εργάζεται ο Κύριος με τους δούλους του μέσα στον οίκο του Θεού. Γιατί δεν υπήρχαν κλέφτες. Ξέρεις τι θα πει να κλέψεις το ζήλο του δούλου του Θεού με το να τον προσβάλλεις? Να κλέψεις το χρόνο του δούλου του Θεού με το να τον απασχολείς με πράγματα που δεν είναι δίκαια. Μεγάλη διαφορά στο τέλος μεταξύ δουλεύοντος και μη δουλεύοντος. Δεν είναι ότι εσύ δεν δουλεύεις, γιατί δεν σου έχει δώσει αυτή τη χάρη ο Θεός, αλλά σου έχει δώσει άλλες χάρες, άλλα τάλαντα, αλλά σε αυτόν που έχει δώσει τη χάρη να κάνει κάτι, τον εμποδίζεις. Κλέφτης είσαι. Καταραμένος είσαι. Τους δούλους του Θεού, και δεν είναι μόνο στην Εκκλησία. Παντού. Τώρα αυτό που κάνουν, ο Θεός να με συγχωρέσει, δεν μιλάω πολιτικά, και οι αγρότες που επιτίθενται κλπ, δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Σε αυτούς δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Αλλά και γενικά δεν θα έχει καλό αποτέλεσμα. Δεν αφήνουν τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά είναι κόσμος. Μέσα στην Εκκλησία όμως δεν επιτρέπεται. Γιατί έξω είναι ο Θεός και ο άρχον του κόσμου, τούτο είναι ο διάβολος. Μέσα στην Εκκλησία είναι ο Κύριος. Άρα εξυπηρετούμε. Πώς εξυπηρετούμε?
εξυπηρετούμε τον πατέρα να κάνει καλά τη δουλειά του. Τον βοηθάμε και αν χρειάζεται και οικονομικά και οικονομικά. Εξυπηρετούμε τη μητέρα να κάνει καλά τη δουλειά της. Τη συμβουλεύουμε, προσευχόμαστε. Εξυπηρετούμε τους γονείς να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Το μυαλό μας είναι να υπηρετούμε τους υπηρέτες. Ξέρετε πώς το λέει ο Λόγος του Θεού. Έδωσε, λέει, οικονομία για να υπηρετεί τους υπηρέτες ο φρόνιμος οικονόμος. Όχι ο δούλος ο οικονόμος. Να υπηρετεί τους υπηρέτες. Και τους έδωσε, λέει, το σιτηρέσιον, το ημερήσιον. Ναι, θα υπηρετούμε να υπηρέτες το λαό, αλλά και όλοι μας θα υπηρετούμε τους υπηρέτες που υπηρετούν το λαό. Μέσα στην Εκκλησία υπάρχει δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη είναι μία αγάπη. Υπηρεσία, βοήθεια, ταπείνωση. Δεν θα βάζουμε προσκόμματα. Ο διάβολος βάζει προσκόμματα. Δεν βάζουμε σε κανέναν προσκόμμα. Θα βρούμε τον πελά μας από το Θεό. Βρίσκουμε τον πελά μας και λέμε γιατί. Γιατί όχι μόνο δεν δουλεύεις αλλά και δεν βοηθάς αυτούς που δουλεύουν. Και χειρότερο, όχι μόνο δεν βοηθάς αυτούς που δουλεύουν, βάζεις και πρόσκομα. Και αναγκάζανε τους Λεβίτες και τους Ψαλτοδούς να δουλεύουν στα χωράφια. Μα η δουλειά τους δεν ήταν να δουλεύουν στα χωράφια. Δεν υπηρετούν τον Κύριο. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε δουλεύοντες στον Θεό και μη δουλεύοντες στον Θεό. Να ξέρουμε όμως τι σημαίνει αυτό. Γιατί όταν εμποδίζεις με πρόσκομα αυτούς που δουλεύουν το Θεό, είσαι μη δουλεύον το Θεό. Γιατί ο Θεός μας βάζει, το ξαναλέω, να υπηρετούμε τους αδελφούς μας, αλλά ακόμη τον δούλο, το φρόνιμο και τον πιστό δούλο να υπηρετεί τους αδελφούς του, το φρόνιμο όμως και τον πιστό οικονόμο να υπηρετεί τους υπηρέτες. Θα έρθει η στιγμή που θα είσαι φρόνιμος οικονόμος, υπηρετώντας τους υπηρέτες, θα έρθει η στιγμή που θα είσαι φρόνιμος δούλος, θα έρθει και η στιγμή όμως που θα είσαι κακός οικονόμος και κακός δούλος. Πονηρός οικονόμος και πονηρός δούλος. Γρήγορα να μετανοούμε, γιατί έχει συνέπειες στη ζωή μας, αγαπημένα μου αδέλφια. Στην οικογένειά μας, στα παιδιά μας. Και υπάρχει και ο δίκαιος και μη δίκαιος. Θα δείτε, λέει, τη διαφορά, όπως το διάβασα. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς και μεταξύ δουλεύοντος των Θεών και μη δουλεύοντος των Θεών. Ο δουλεύων λοιπόν το Θεό είναι ή υπηρετεί τους υπηρέτες, όχι να τους βάζει πρόσκομα, ή υπηρετεί σαν οικονόμος, ή υπηρετεί το λαό σαν δούλος. Δεν βάζει πρόσκομα, δεν σκανδαλίζει, δεν ενοχλεί, βάζει πλάτη που λένε οι άνθρωποι. Προσφέρει. Και δεν πάει το μυαλό σας στα χρήματα. Προσφέρει προσευχές. Προσφέρει διευκολύνσεις για να τη θέλουμε εκείνη την ημέρα να είμαστε εκ των δουλευόντων τον Κύριο. Όχι εκ των μη δουλευόντων. Και υπάρχει και διάκριση μεταξύ δικαίου και ασεβούς. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ δικαίου και ασεβούς? Τους λέει ο Θεός, σκληρά μιλήσατε σε μένα. Ναι, γιατί μιλήσαμε σκληρά? Γιατί λέτε μάταιον είναι να δουλεύει τις τον Κύριον. Με τους δουλεύοντες. Μάταιο να δουλεύεις τι στον Κύριο. Ποια η ωφέλεια? Τίποτα δεν είδα. Και ξέρετε ποιο το λένε αυτό? Αυτοί που δεν δουλεύουν. Και έχουν απαιτήσεις. Γιατί όταν κάποιος είναι απεργός, τεμπέλης, δεν δουλεύει και έχει απαιτήσεις από το Θεό. Δεν μου κάνεις αυτό που σου ζήτησα, γιατί έκανες εσύ αυτό που σου ζήτησε ο Θεός. Τι τον πέρασε το Θεό? Δώσε μου για να σου δώκω, γιατί αν δεν μου δώκεις, γιατί αν σου δώκω. Με το Θεό δεν κάνουμε διαπραγματεύσεις. Με το Θεό είμαστε πιστοί. Τον λατρεύουμε με εδώ και σοφροσύνη και ευλάβεια. Δίκαιος λοιπόν ποιος είναι? Ασεβής είναι αυτός που λέει μάταιον είναι. Ξέρεις, θα πεις στο τέλος να βρεθείς ασεβής. Μάταιον είναι που ήρθα στην εκκλησία, έχω 5 χρόνια στην εκκλησία, έχω 50 χρόνια στην εκκλησία και δεν έκανε τίποτα ο Θεός για μένα. Σε τι έκανες για το Θεό? Τι έκανες?
Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και ξέρετε τι λέει ο Θεός. Είστε πειράζοντες των Θεών. Δεν θα σωθείτε. Φοβερό δεν είναι? Δεν θα σωθείτε. Ενώ οι φοβούμενοι τον Κύριο, οι δίκαιοι, ποια είναι η δικαιοσύνη μας? Ο φόβος του Θεού. Και οι ευλαβούμενοι το όνομα του Κυρίου, ποια είναι η δικαιοσύνη μας? Η ευλάβειά μας. Η σηκούστη δια την ευλάβειά του ο Χριστός. Αν δεν ακούγονται οι προσευχές σου, δεν έχεις ευλάβεια. Όταν δεν ακούγονται οι προσευχές μου, ξέρω πολύ καλά. Το δεν τ' άκουσα αυτό, Θεέ μου, δεν έχω ευλάβεια. Κάτι έχω κάνει που δεν είναι καλό. Δεν ακούγονται οι προσευχές σου, δεν υπάρχει ευλάβεια. Δεν υπάρχει μεγάλη φροντίδα στο να κάνεις κατά πάντα το θέλημά του και το λόγο του, να είσαι μέσα στους εκλεκτούς του Θεού. Και λέει ο Κύριος μας, εγώ λέει προσήχα και ήκουα τους φοβουμένους των Θεών και τους βλαβουμένους στο όνομα του Κυρίου. Και έγραφα στο βιβλίο ενθυμίσεως. Άραγε, λέω, δεν ξέρω αν το έχετε πει εσείς ποτέ, Κύριέ μου, τι γράφεις για μένα στο βιβλίο ενθυμίσεως? Τι γράφεις? Και η απάντηση είναι, είσαι φοβούμενος των Θεών, είσαι βλαβούμενος στο όνομά Του, αγαθά γράφω για σένα. Δίκαιος είσαι στα μάτια μου. Μα υπάρχει κανένας δίκαιος? Κανένας. Αλλά αυτός που φοβείται το όνομα του, το Θεό, και ευλαβείται το όνομα του Κυρίου, στα μάτια του Θεού είναι δίκαιος. Και στο τέλος, ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Να μην βρεθούμε από τους ασεβείς, ενώ νομίζουμε ότι θα είμαστε από τους δικαίους. Και θα πω και κάτι άλλο, πιο σοβαρό ακόμη, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πάντοτε υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Όχι μόνο στο τέλος, και τώρα. Τώρα είσαι από τους δικαίους ή από τους ασεβείς? Πώς μιλάς στον Θεό? Πώς μιλάς για το Θεό? Πώς μιλάς για το Χριστό? Πώς μιλάς για το σώμα του Χριστού? Πώς μιλάς για τα μέλη του σώματος του Χριστού ένα-ένα? Πώς μιλάς για τους οικονόμους των μυστηρίων του Θεού? Πώς μιλάς για τους οικονόμους της πολυειδούς χάριτος του Θεού? Πώς μιλάς? Από τη συμπεριφορά σου, και μάλιστα όχι δυνατά, και μέσα στην καρδιά, πώς μιλάς? Με σεβασμό, με ευλάβεια, με φόβο Θεού? Τότε είσαι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Αν όμως κάθεσαι μυστικά και λες «μη τον ακούς», αυτό το «μη τον ακούς», όποιον έχω δει ή έχω ακούσει και το έχει κάνει, μετά τον μαζεύουμε με τα κουταλάκια. Δεν μπορείς να διαστρεβλώνεις το Λόγο του Θεού, αλλά και λάθος να έχει κάνει. Πήγαινε πιάσου τον αυτόν που το λέει. Μην το λες στους άλλους «μη τον ακούς». Ποιος είσαι, τι είσαι? Να πει κάτι τώρα ο αδερφός μου και να πάω εγώ στον άλλον και να πω «μη τον ακούς, μωρέ, χαζός είναι». Μα τι είναι αυτό, προσβάλλουμε έτσι τον αδερφό μας? Πόσο μάλλον τους δούλους του Θεού? Με τα κουταλάκια τους μαζεύουν. Μακροθυμεί ο Θεός. Αλλά έως καιρού μη τυχόν και μετανοήσουν. Μη μιλάμε με ασέβεια. Μη μιλάμε με αγένεια. Δεν είμαστε από τους δικαίους, από τους ασεβείς θα είμαστε. Και τώρα και στο τέλος. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, τα δύο αυτά πράγματα, τα οποία θεωρώ στην προσωπική μου ζωή, εξομολογούμενος σας τα λέω, από τα πιο σοβαρά πράγματα για να είμαι στην παρουσία του Θεού, στην εύνοια του Θεού και να έχω καρπό καλό. Να είμαι από τους δίκαιους που φοβόνται το Θεό και ευλαβούνται το όνομα του Κυρίου και δεν μιλάνε σκληρά για κανέναν. Περιφρονητικά για κανέναν. Δεν έχεις μιλήσει? Έχω μιλήσει, αλλά έχω κλάψει και έχω μετανοήσει. Κύριε, πώς την έπαθα? Συγχώρεσέ με. Και τα σβήνει ο Θεός. Αλλά όχι όμως να τα λέω και να επιμένω. Πράγματι γάιδαρος είναι. Κάτσε, αδερφέ μου, αδερφός σου είναι. Αδερφός σου είναι. Έκανε ένα λάθος. So what, λένε και οι Αμερικάνοι φίλοι μας. Τι έγινε? Έκανε λάθος. Πήγαινε, πιάστο και πες στον αδερφέ μου, μάλλον έκανες λάθος εδώ. Και θα δεις πως ο άνθρωπος αυτός θα μαλακώσει, θα πει «έχεις δίκιο». Πόσο χαίρομαι όταν έρχονται αδερφοί και μου λένε «Γιώργο, αδερφέ, εδώ πέρα μου φαίνεται κάνεις λάθος».
και μεγάλη προσοχή το προσέχω. Και αν το καταλάβω, γιατί μπορεί και να μην το καταλάβω. Όταν το καταλάβω, λέω: έχεις δίκιο, θα το διορθώσω αύριο. Και το διορθώνω. Θα κατηγορήσεις τον αδελφό σου που κάνει λάθος. Γιατί εσύ είσαι αλάνθαστος. Θα κατηγορήσεις τον αδελφό σου που κάνει αμαρτία. Γιατί εσύ είσαι αναμάρτητος. Ποιος έβαλε κριτή. Ο Θεός δεν κρίνει. Πάσαν την κρίση την έδωσε στον Υιό. Και ο Υιός τι κάνει. Συγχωρεί. Και εγώ θα καταδικάσω. Θα κατακρίνω. Θα προσβάλλω. Θα ντροπιάσω. Και μάλιστα στον αδερφό τον άλλον να του χαλάσω και την εικόνα του αδερφού. Όποιον έχω δει να κρίνει, να κατακρίνει κρυφά αδερφούς, με τα κουταλάκια τον έχουμε μαζέψει. Αν τον μαζέψαμε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Είναι το μόνο για το οποίο ο Θεός έχει νόμο στην Καινή Διαθήκη. Μην κρίνεις για να μην κριθείς. Γιατί αν κρίνεις, θα κριθείς. Και μη όποιο μέτρο μετράς, θα σου αντιμετρηθεί. Δηλαδή, οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Γι' αυτό να είμαστε φοβούμενοι τον Θεό και ευλαβούμενοι το όνομα του Κυρίου. Αμήν, αδερφοί. Να είμαστε γλυκοί, τρυφεροί, συγχωρητικοί, μακρόθυμοι. Μοιάζουμε στον Πατέρα μας, στον ουράνιο. Και δουλεύοντες τον Θεό. Τι σημαίνει δουλεύοντες στον Θεό. Προσφέρω ό,τι μπορώ από την προσευχή μου μέχρι την προσωπική μου υπηρεσία σε αυτούς που έχει δώσει ο Θεός εξουσία, γιατί από το Θεό είναι εξουσία, είτε να υπηρετούν το λαό, είτε να υπηρετούν τους υπηρέτες του λαού. Γιατί με αυτά δεν παίζουμε, αδερφοί. Σας το ξαναλέω, ότι αυτά τα δύο έχουν σημαδέψει τη ζωή μου. Δηλαδή, φοβάμαι το Θεό. Για αυτά τα δύο. Ό,τι μπορείς κάνει να βοηθήσεις. Δεν μπορείς, μη βοηθάς, αλλά μην καταστρέφεις. Μην κάνεις κακό. Μπαίνεις εμπόδιο. Και ποτέ μην προσβάλλεις. Μην εξουθενείς. Μην περιφρονείς, μην καταφρονείς. Όποιον και να είναι. Και αν μην ξεχνάμε, από εκεί ξεκίνησε εμένα, συγχωρέστε μου που θα το πω, αλλά έτσι το αισθάνομαι, η αποκάλυψη του Θεού, ότι πίσω από τον ελάχιστο αδερφό μου κρύβεται ο Χριστός. Εξουθενώ τον ελάχιστο αδερφό μου, το Χριστό εξουθενώ. Ο Θεός να μας φυλάει. Βλέπετε, αδερφοί, πόσο ο λόγος του Θεού έχει δύναμη. Γιατί επεμβαίνει και διαχωρίζει. Διαχωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Διαχωρίζει. Ο άνθρωπος πια γίνεται διπλή προσωπικότητα. Σαν άνθρωπος με καρδιά απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη, θέλω, κάνω πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό. Έρχεται όμως ο έλεγχος του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το Λόγο του Θεού και μου λέει, «Ωπ, τι κάνεις εδώ?» Και παίρνει πια ο άνθρωπος του Θεού, παίρνει την πορεία της ευλογίας και αφήνει πίσω του το δρόμο της κατάρας, ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν, Χριστέ μου, αμήν, Χριστέ μου, Βασιλιά μου.